Τραγικό, απίστευτο και όμως αληθινό. Το χειμώνα να πνίγεται ο λαός, το καλοκαίρι να καίγεται, το περιβάλλον να καταστρέφεται. Μόνο οργή και θυμό προκαλούν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ότι φωτιές είχαμε και θα έχουμε. Ότι φέτος δόθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για την πυροπροστασία. Ή ότι εξασφαλίστηκαν τα περισσότερα μέσα από ποτέ. Παρόλα αυτά τρεχάτε να σωθείτε. Σπουδαία κατάκτηση. Πρόκειται για προδιαγεγραμμένα εγκληματικά διέξοδα που επιχειρεί η κυβέρνηση να τα διαχειριστεί επικαλούμενη πότε την κλιματική κρίση, τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, πότε το ανάγλυφο, πότε τις χρήσεις γης που κάνουν αδύνατη την πυρόσβεση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα πετάξει την μπάλα στην κερκίδα λέγοντας «Δεν είναι η ώρα τώρα, θα λογαριαστούμε μετά». Κάνουμε πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Μπήκε στην πρώτη γραμμή κατάσβεσης με τα μέλη του, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, για να σωθούν λαϊκές περιουσίες, να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, για να βρεθεί στο στόχαστρο πραγματικός αντίπαλος, ένας αντίπαλος που τσακίζει πολύπλευρα το λαό. Είναι η ανάπτυξή σας. Πράσινη, μαύρη, είναι τα κέρδη, η δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Κατά τη γνώμη μας, η πηγή του εγκλήματος είναι η πολιτική που κριτήριό της έχει την εμπορευματοποίηση των πάντων. Και η διέξοδος βρίσκεται στην σύγκρουση με αυτή την πολιτική και στην διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας. Θα δοθεί η δυνατότητα να αναφερθούμε αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια συζήτησης και σε άλλες περιπτώσεις στις επιτροπές ή στην Ολομέλεια. Έρχομαι τώρα στο συζητούμενο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας». Και είναι ψευδεπίγραφος διότι περιλαμβάνει μέτρα κοροϊδία για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, πανεπιστημιακών και ερευνητών, μέτρα εξαπάτησης της λαϊκής οικογένειας, ιδίως των νέων ανθρώπων, ακόμα και καλλιτεχνών, λογοτεχνών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ενώ προβλέπει και εργασιακό βίο έως τα βαθιά γεράματα με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτάσεις της Eurostat. Το παραμύθι δηλαδή της ανάπτυξης για όλους όπου θα ευημερούν τα κέρδη των ομίλων και μαζί ο λαός και η νεολαία διαψεύδεται και διαψεύδεται τα πανηγυρικά με το καλημέρα αυτής της κυβέρνησης. Οι ονομαστικές αυξήσεις κοροϊδία, όπως αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου μέρους, που υπόσχεται στο δημόσιο που ισοδυναμούν με μειώσεις και τα ψίχουλα με τα διάφορα ΠΑΣ που η κυβέρνηση επεκτείνει και για το επόμενο διάστημα, μέχρι τον Οκτώβρη δηλαδή, όπως αναφέρονται στο τέταρτο και πέμπτο μέρος του σχεδίου νόμου, δεν αναπληρώνουν τις απώλειες. Δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές μειώσεις των μισθών των τελευταίων χρόνων. Δεν ισοφαρίζουν τη λαιλασία από τις εισφορές, τους έμεσους και άμεσους φόρους, τα κάθε λογής μνημονιακά χαράτσια που παραμένουν. Ούτε φυσικά αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια η οποία καλπάζει. Την ίδια εξαπάτηση κάνει και για τα χιλιάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, κυρίως υπαξιωματικοί και αξιωματικοί που προέρχονται από υποξιωματικούς που περίμεναν λύσεις στα προβλήματά τους, τα οποία όμως αντί να λύνονται διωγγώνονται, που τσακίζουν την καθημερινότητά τους, μειώνουν το εισόδημά τους με τους άμεσους και έμεσους φόρους, την αφαίρεση του 13ου, 14ου μισθού και ταλαιπωρούν αφάνταστα τις οικογένειές τους. Τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το επιβεβαιώνουν. Στις ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΗ και τους εντεταλμένους διδάσκοντες, αυξάνει την ψαλίδα μεταξύ αμοιβών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ενώ θα έπρεπε να εξισωθούν οι αμοιβές τους. Διατηρεί επίσης την απαράδεκτη διάκριση μεταξύ μελών ΔΕΠ της ΑΣΠΕΤΕ και των λοιπών ΑΕΗ, ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί. Διατηρεί και ενισχύει την κατηγοριοποίηση μεταξύ των εργαζομένων.
συνεχίζει την αποψήλωση των λεγόμενων τιμητικών συντάξεων, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, οι οποίες δεν μπορούν με τίποτα να αναπληρώσουν την έλλειψη συντάξεων γύρατος για διάφορους κλάδους καλλιτεχνών και λογοτεχνών και πετάει σαν δόλωμα λίγα ψίχουλα για να περάσει τα όσα θεσμοθετεί αντιδραστικά. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου εισάγει μια από τις πιο αντιδραστικές διατάξεις, κατά την άποψή μας, συνολικά τα λεγόμενα προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, μέσω των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και των Ηλικιακών Ορίων πριν τη σύνταξη, τα φερίφημα αυτά προγράμματα ξεχυλώνουν στην κυριολεξία και αυξάνουν την εργασιακή ζωή έως και τα 74 χρόνια. Δηλαδή τα ηλικιακά όρια που είχαν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat. Η κυβέρνηση λοιπόν εφαρμόζει τακτική παραπλάνησης επιχειρώντας να βαφτίσει το ψάρι κρέας. Το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο δεν είναι ούτε ενιαίο ούτε νέο. Δεν είναι ενιαίο διότι δεν παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τα ίδια. Δεν παίρνει τα ίδια ο υπάλληλος σε ένα υπουργείο με τον προϊστάμενο της διεύθυνσής του. Ούτε επίσης ο μουσικός σε ένα οδείο που πληρώνεται για κάποιες ώρες από το αντίτιμο που δίνουν οι γονείς ή μια σχολική καθαρίστρια που πληρώνεται από τα χρήματα των σχολικών επιτροπών. Ίσα-ίσα η διαφοροποίηση μεγαλώνει. Οι αποστάσεις γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Επίσης δεν είναι ούτε νέο, αφού διατηρεί στο ακέραιο το μνημονιακό μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον 43-54 του 2015, στον οποίο μάλιστα συμπεριλαμβάνονταν μεγάλο μέρος του νόμου 40-24 του 2011 του ΠΑΣΟΚ, οι μετέπειτα περικοπές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και τα προαπαιτούμενα του Τρίτου Μνημονίου. 13 χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν κυριολεκτικά ματώσει από τις περικοπές από 20 έως 55% που επέβαλαν εναλλάξει όλες μαζί ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις. Καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, τα επιδόματα βίας 13ου-14ου μισθού. Με το μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε χαμηλότερο κλιμάκιο από ό,τι βρίσκονταν. Κλάπηκε ουσιαστικά ένα μισθολογικό κλιμάκιο 2016-2017. Καταργήθηκαν μία σειρά επιδόματα και επιβλήθηκαν μία σειρά εισφορές και φόροι. Ο έμφυα, η εισφορά αλληλεγγύης, φόροι φυσικών προσώπων. Θεσμοθετήθηκε η λεγόμενη προσωπική διαφορά έτσι ώστε να παγώσουν επί της ουσίας οι όποιες πενιχρές αυξήσεις. Με λίγα λόγια, το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνει όλες τις περικοπές των τριών μνημονίων. Κινείται στο απαραβίαστο όριο των δημοσιονομικών αντοχών. Το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη σταθερή υπεράσπιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε αποκαλυπτική για το πόσο βαθιά αντεργατική πολιτική εφαρμόζει η κυβέρνηση ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν και η συνάντηση της ΑΔΔΗ με το κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργό και Υφυπουργό. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Αυτό είπαν. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αυτά τα περιθώρια είχαμε, γι' αυτά είχαμε συμφωνήσει με τους έξω, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και το στόχο για 2% στο πρωτογενές πλεόνασμα. Με τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση εκπληρώνει το 50% των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Αυτά είπαν. Μετάφραση. Θυσία οι ανάγκες του λαού στο βωμό των επενδυτικών βαθμίδων και των πλεονασμάτων. Να γιατί το ΚΚΕ λέει ότι τα μέτρα που προτείνονται για τη δήθεν αύξηση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, η αναμορφώση στα ειδικά μισθολόγια διαφόρων κατηγοριών και το τρίπιο σωσίβιο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας είναι εμπεγνός, είναι κοροϊδία. Και για να δικαιολογήσει η κυβέρνηση αυτή την αντιλαϊκή της πολιτική, επαναλαμβάνει μια γνωστή άθλια φράση που την επαναλάμβαναν και άλλες κυβερνήσεις που στήριξαν και ψήφισαν τα μνημόνια, ότι η κοινωνία ζούσε με χρήματα πάνω από τις δυνάμεις της και γι' αυτό το πλήρωσε. Υιοθετώντας δηλαδή το γνωστό «μαζί τα φάγαμε»
και υπονοώντας ότι οι εργαζόμενοι φταίνε για τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Είναι απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια στρατηγική σύμπλευση και κινούνται στον ίδιο αντιλαϊκό αστερισμό. Η κυβέρνηση λοιπόν παρουσιάζει το μαύρο άσπρο μιλώντας για στήριξη του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Τι αποδεικνύεται όμως? Ότι η αύξηση που διαφημίζει είναι από 40 ευρώ έως λίγο πάνω από 50 ευρώ καθαρά για έναν εργαζόμενο στο δημόσιο και 15 ευρώ καθαρά για κάθε παιδί. Ή αλλιώς 1,8 ευρώ και 50 λεπτά για κάθε παιδί την ημέρα, όσο κοστίζει δηλαδή ένας καφές, ούτε καν ένας καφές, με την προϋπόθεση ότι έχει παιδιά. Και για να μην μιλάμε μόνο για ονομαστικούς μισθούς, αλλά για να περάσουμε στην πραγματική ζωή, αυτή η συζήτηση γίνεται την ίδια στιγμή που η ακρίβεια καταπίνει τουλάχιστον 2 μισθούς το χρόνο, η αύξηση των ενοικίων και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, άλλους τόσους. Το 2009 η τιμή της βενζίνης είχε 1,043 ευρώ και γέμιζες ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με 52 ευρώ. Και τώρα έχει 1,86 με το ίδιο ρεζερβουάρ, το γεμίζει με 93 ευρώ. Μιλάμε για αυξήσεις που δεν ξεπερνούν μεσοσταθμικά το 4,5% όταν μόνο το 2022 με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ είχαμε πραγματική μείωση πραγματικού μισθού κατά 7,4% ενώ ο πληθωρισμός το 2022 ήταν στο 9,6% και το πρώτο εξάμηνο του 2023 βρίσκεται πάνω από 7%. Τη στιγμή που η οικονομία αντέχει να έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο το 2020 με αύξηση κερδών 303%, ναι παρακαλώ 303%, αντέχει να δίνονται δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης οι επενδύσεις, οι ενισχύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, αντέχει να φορολογούνται θελοντικά οι εφοπλιστές και οι ακτοπλόοι να επιδοτούνται με 130 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι λένε στους εργαζόμενους και μάλιστα κατάμουτρα, ότι περισσεύουν μόνο 50 ευρώ το μήνα για τον εργαζόμενο δημόσιο υπάλληλο. Η κυβέρνηση λοιπόν συνειδητά αφήνει αναλύωτη τη σύνδεση των μισθών με τη στοχοθεσία συν της άλλης και την αντιδραστική αξιολόγηση με την προοπτική χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων, τα γνωστά μπόνους στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που βάζουν κάθε φορά τα στελέχη των υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να μετεξελιχτεί η δημόσια διοίκηση σε εργαλείο εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών μέτρων υπέρ του κεφαλαίου και μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Βέβαια, δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους, αφορά και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, αφορά τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αφορά τους χιλιάδες συμβασιούχους, όπως για παράδειγμα οι αναπληρωτές στα σχολεία, που φτάνουν το 35% των εκπαιδευτικών, σε όλους τους κλάδους που δουλεύουν για λίγους μήνες το χρόνο και θα δουν πολύ λιγότερες αυξήσεις από αυτές που κομπάζει η κυβέρνηση ότι θα δώσει. Επιπρόσθετα, η διατήρηση του αφορολόγητου στα 8.636 ευρώ για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, που αφορά το 50% των δημοσίων υπαλλήλων, σημαίνει ότι από τα 600 ευρώ καθαρά που θα λάβουν, τα 170 θα τα επιστρέψει πίσω στην εφορία. Όσο για το υπόλοιπο 50% που έχουν 1 έως 4 παιδιά, το συνολικό κέρδος που θα έχουν είναι πολύ πίσω από τις συνολικές απώλειες που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε μειωθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται, όχι βέβαια προς την κυβέρνηση στα άλλα κόμματα, απευθύνεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλο το λαό, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους και τους λέμε ότι δεν πρέπει να πιστέψουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Ότι η πολιτική της στα θέματα των μισθών, η σύνδεσή τους με την αξιολόγηση δεν γίνεται για λόγους δικαιοσύνης για να βελτιωθεί η δική τους θέση. Γίνεται για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Η επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα των μισθωτών και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στους πανεπιστημιακούς, στους ένστολους, είναι ενιαία. Δεν είναι προσωρινή.
και μπορεί να την αποκρούσει μόνο ένα ισχυρό ταξικό πανεργατικό παλαϊκό κίνημα. Εκεί στοχεύει και το πανεργατικό μέτωπο με το συντονισμό δράσης και αγώνα εκατοντάδων σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, χιλιάδων εργαζομένων. Γνωρίζουμε την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων από πρώτο χέρι. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι να ορθώσουν το δικό τους πλαίσιο πάλης που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες με αιτήματα όπως αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αποσύνδεση του μισθού από την αντιδραστική αξιολόγηση και στοχοθεσία, ακόλυτη μισθολογική εξέλιξη, κατάργηση της διάκρισης που υπάρχει στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, όπου οι υπάλληλοι κατηγορίες ΠΕ και ΤΑΦΕ ανεβαίνουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο κάθε 2 χρόνια, ενώ η ΔΕΕ και ΙΕ κάθε 3 χρόνια. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων η διετία 16-17 κατά την οποία είχε παγώσει η μισθολογική εξέλιξη. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη φορολογία. Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο κατά το διορισμό του στο δημόσιο. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής σχέσης. Πλήρη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης όσων υπαλλήλων εκτελούν εξωτερική εντός ή εκτός έδρα υπηρεσία. Επέκταση και χορήγηση χωρίς καμία περικοπή στο ανθυγινό επίδομα και αύξηση, επέκταση του επιδόματος απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών στο σύνολο των υπαλλήλων. Με βάση όλα όσα υπόθηκαν από την πλευρά μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου και επιφυλασσόμαστε φυσικά για πολύ περισσότερα στην επόμενη συνεδρίαση επί των άρθρων και φυσικά στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.